Μας είπες πριν λίγο ότι είσαι ταπεινό αγόρι. Ναι. Αυτό πιστεύεις ότι σε βοηθάει που είσαι στον χώρο της νύχτας, θα σε βοηθήσει? Κατά μία άποψη πιστεύω ναι. Απ' την άλλη θέλει κάποιες φορές και λίγο θάρρος, ας πούμε, και να είσαι και λίγο αλάνι για να πας μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι όταν έχεις τα κατάλληλα άτομα γύρω σου και σε πιστέψουν και αφιερώσουν χρόνο για σένα, αφιερώσουν τη σκέψη τους ώστε να σε βοηθήσουν, δηλαδή βρουν τρόπους που μπορείς να πας μπροστά, πιστεύω αυτό γίνεται δουλίτσα, δηλαδή, αυτό το πράγμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Πόσο ανταγωνιστικός μπορεί να είναι αυτός ο χώρος που γίνεται πολλά νέα παιδιά, ναι. Πολλοί από εσάς έχετε σπουδές, κάποιοι όχι, κάποιοι έχουν σκηνική παρουσία. Γίνεται λίγο χαμός. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν πολλά ταλέντα. Είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές, έτσι. Πιστεύεις ότι για να πας μπροστά πέρα από το άστρο, ναι, πρέπει να έχεις και σκηνική παρουσία και φωνή? Φυσικά, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Βλέπουμε πολλές φωνές που λόγω σκηνικής παρουσίας δεν έχουν καταφέρει να κάνουν κάποια πράγματα. Αν και για μένα αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο κριτήριο η σκηνική παρουσία σου, η φωνή. Γιατί εγώ πάω και σε μαγαζιά που ακούω ανθρώπους που κάθονται σε μια καρέκλα και απλά έχουν ένα μικρόφωνο και βγάζουν μια φωνάρα, ας πούμε, που σε τρελαίνει. Ο Τερζής. Ναι. Πες μου, τι σκηνική παρουσία μπορεί να είχε? Οπότε είναι η φωνή. Σκηνική παρουσία. Έχει σκηνική. Κοιτάξτε, υπάρχει κάτι σκηνική παρουσία που είναι και η άβρα που βγάζει και το πόσο πληθωρικό είσαι. Το να μην είσαι τόσο όμορφο, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι δεν έχει σκηνική παρουσία. Έτσι, εμένα ο Τερζής που τον βλέπω στην πίστα μου βγάζει, μ' αρέσει και σκηνικά όπως είναι, όπως κάθεται, ας πούμε. Δηλαδή περνάει, μιλάει με τον κόσμο, είναι πολύ ωραίος, είναι πολύ ωραίος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει σκηνική παρουσία ο Τερζής. Νομίζω ότι στην Ελλάδα κοιτάνε περισσότερο την, ναι, εξωτερική εμφάνιση, δηλαδή στο εξωτερικό είναι... Μα ξέρεις κάτι, έχει έρθει από το εξωτερικό, έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Ότι τώρα έχει... γίνεται αυτό και στην Ελλάδα και γίνεται και είναι πολύ έντονο. Πιστεύω ότι έχει έρθει από το εξωτερικό. Δηλαδή ούτε ο Διονυσίου, ούτε ο Καζατζίδης, ούτε ο Τσιτσάνης, ο Μαβακάρης πήγαν πολύ πριν τώρα. Βέβαια δεν είχαν σκηνική παρουσία. Απλά αυτή είναι το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δεν είχαν σκηνική παρουσία αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί καθόντουσαν σε μια καρέκλα, παίζαν τον μπουζούκι του, πήραμε το κρασάκι εμείς από κάτω και γουστάραμε. Τώρα πιστεύω ότι αυτό είναι μόδα. Λίγο επικίνδυνο, αλλά πιστεύω ότι επειδή αυτό που επικρατεί πάντα είναι η μουσική, ότι δεν κολλάμε πουθενά.